Θα παραμένουμε στα της πανδημίας. Έχουμε και τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν από επιστημονικές μελέτες όσον αφορά τις νοσηλίες στις μονάδες εντατικής θεραπείας της Κρήτης. Ο κύριος Δημήτρης Γεωργόπουλος, διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και προτού πάμε σε αυτά τα σημαντικά στοιχεία που προκύπτουν από τις νοσηλίες στις ΜΕΘ της Κρήτης, θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο με σημείο αναφοράς στα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και την αύξηση των διασωληνωμένων πλέον ασθενών σε ολόκληρη τη χώρα, κύριε Γεωργόπουλε. Κοιτάξτε, αυτός ο αριθμός σήμερα πάνω από 300 δεν μας λέει τίποτα, γιατί τα τεστ που γίνονται είναι πάρα πολύ περισσότερα σήμερα από ότι το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Εκείνο που μας λέει είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων, που είναι 49, αλλά πάλι το σύστημα δεν πιέζεται. Πρέπει να θυμηθείτε ότι την Άνοιξη οι διασωληνωμένοι είχαν φτάσει περίπου 110 με 112. Επομένως, μέχρι στιγμής το σύστημα τα καταφέρνει, και ήθελα να κάνω έκκληση για να προστατεύσουμε στην ουσία τους συμπολίτες μας, και πρέπει να φοράμε μάσκα. Δηλαδή αυτό το κίνημα το εναντίον της μάσκας είναι αδιανόητο που γίνεται. Αυτή τη στιγμή η χώρα είναι σε καλή κατάσταση. Επαναλαμβάνω, τα 350 κρούσματα δεν μας λένε τίποτα. Και είναι σε καλή κατάσταση γιατί το σύστημα υγείας μέχρι στιγμής δεν πιέζεται. Κύριε καθηγητά, ποιος είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων που αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα και την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, θα σημάνει κόκκινο συναγερμό? Πότε, ας πούμε, θα πρέπει να ανησυχούμε, γιατί βλέπουμε ότι ουσιαστικά ζορίζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των κλινών στις μονάδες εντατικής. Πρέπει να είναι γύρω στις 900. Επομένως, πριν από την πανδημία ήταν περίπου 500 κλίνες. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα 49 διασωληνωμένα άτομα είναι σχετικά μικρός αριθμός για το σύστημα υγείας όσον αφορά τις ΜΕΘ. Mm-hmm. Βέβαια, σαφώς υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός στις κλινικές, αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι και δεν πιέζεται τόσο πολύ το σύστημα. Το σύστημα θα πιεστεί πάρα πολύ από τις μονάδες εντατικής. Κύριε καθηγητά, τώρα έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων σε επίπεδο Κρήτης. Καταρχήν, οφείλουμε να πούμε ότι η επιστημονική κοινότητα του νησιού έχετε κάνει μια εξαιρετική δουλειά, και αυτό αποτυπώνεται και από τους αριθμούς. Κληθήκατε να διαχειριστείτε την τουριστική περίοδο που υπήρξε μια αυξημένη επισκεψιμότητα στην Κρήτη παρά την τεράστια μείωση σε σχέση με το 2019. Και βλέπω εδώ ότι με βάση τα δεδομένα έχουμε 5 νοσηλίες διασωληνωμένων στις μονάδες της Κρήτης. Αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει για έναν εξαιρετικά έμπειρο επιστήμονα όσον αφορά τις ισορροπίες στη μονάδα εντατικής θεραπείας? Δεν είμαι σίγουρος για τον αριθμό 5 διασωληνωμένους στην Κρήτη. Μιλάμε για τον Αύγουστο. Μιλάμε για την περίοδο του Αυγούστου. Εμείς τον Αύγουστο είχαμε 5 ασθενείς στη μονάδα με COVID-19. Mm-hmm. Αλλά κανένας δεν ήταν διασωληνωμένος, παρόλο που ήταν πάρα πολύ βαριά, και καταφέραμε, χρησιμοποιώντας κάποιες τεχνικές, και οι 5 να φύγουν χωρίς διασωλήνωση. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λέτε. Δηλαδή 5 περιστατικά που ενδεχομένως σε άλλα νοσοκομεία να είχαν διασωληνωθεί, εσείς εδώ δώσατε μία μάχη, αντιμετωπίζοντας μία ουσιαστική πρόκληση στο να μην διασωληνωθούν και βεβαίως να το ξεπεράσουν. Ναι, ο λόγος που δεν θέλουμε διασωλήνωση σε αυτούς τους ασθενείς είναι η μεγάλη θνητότητα που έχουν όταν διασωληνώνονται. Επομένως, βέβαια, καμιά φορά αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί αν καθυστερήσει τη διασωλήνωση μπορεί να κάνει άλλες βλάβες. Αλλά όταν είσαι πάνω στον άρρωστο, έχεις δυνατότητα να ξέρεις τον σωστό χρόνο που πρέπει να διασωληνωθεί κάποιος. Το ευχάριστο ήταν ότι αυτοί οι άρρωστοι, οι 5 ασθενείς που ήρθαν πολύ βαριά στη μονάδα εντατικής, δεν διασωληνώθηκε κανένας και έμεινε σχετικά λίγο διάστημα στη μονάδα. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για νοσηλίες. Κύριε καθηγητά, για να το ξεκαθαρίσουμε, μιλάμε για νοσηλίες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, σε ασθενείς όμως που δεν διασωληνώθηκαν, απλά αντιμετώπιζαν την νόσο στη ΜΕΘ. Αυτό.
Ακριβώς. Χρησιμοποίησαμε κάποιες τεχνικές για να υποστηρίξουμε το αναπνευστικό σύστημα χωρίς διασωλήνωση. Μάλιστα. Τώρα, από τα μέχρι τώρα δεδομένα της αντιμετώπισης των περιστατικών αυτών από τις μονάδες εντατικής θεραπείας, ποια είναι τα συμπεράσματα που έχει ένας έμπειρος καθηγητής όπως εσείς? Κοιτάξτε, εάν το σύστημα δεν πιέζεται, η πιθανότητα κάποιος να σωθεί αφού διασωληνωθεί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ακόμη και 70-75%. Εάν πιεστεί το σύστημα, γι' αυτό επαναλαμβάνω το θέμα της μάσκας συνεχώς, εάν πιεστεί το σύστημα, η πιθανότητα να πεθάνει είναι εξαιρετικά μεγάλη. Είναι σε κάποιες μονάδες ανέβηκε στο 80-85%, σε κάποιες άλλες ήταν 60-70%. Καταλαβαίνετε τώρα την τεράστια διαφορά που έχει. Κάποιος που μπαίνει σε μια μονάδα που δεν έχει πίεση από κάποιον που μπαίνει σε μια μονάδα η οποία είναι πιεσμένη από πολλούς ασθενείς με την νόσο αυτή. Και κλείνοντας, θα αντιστρέψω το ερώτημα και θα το περιορίσω στην Κρήτη. Ποιος είναι ο αριθμός που στην Κρήτη θα μπορούσε να πιέσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας? Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε, και το ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα, ότι η Κρήτη δεν αντιμετωπίζει μόνο τα σοβαρά περιστατικά από τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού μας, αντιμετωπίζει και περιστατικά που έρχονται από κοντινά νησιά. Ακριβώς, ακριβώς. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει κυρίως 3 νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν αυτά τα περιστατικά, το Πανεπιστημιακό, τα Χανιά που αυτή τη στιγμή έχουν κάποια προβλήματα γιατί γίνονται έργα επέκτασης, και το Βενιζέλιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο 2, το Βενιζέλιο και το Πανεπιστημιακό και ίσως ο Άγιος Νικόλαος κάποια περιστατικά. Επομένως δεν μπορούμε να δεχθούμε πολύ μεγάλη πίεση γιατί ο αριθμός των κρεβατιών είναι περιορισμένος. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πίεση. Ο αριθμός αυτός που θα πιέσει ποιος είναι, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, εμείς αν έχουμε πάνω από 4 περιστατικά στο Πανεπιστημιακό που θέλουν μονάδα εντατικής, θα πιεστούμε. Δηλαδή αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με 4 περιστατικά στο Παγνί ενδεχομένως να χρειαστεί κριτικός ή πολίτης αυτού του τόπου να φύγει εκτός Κρήτης? Όχι, για να νοσηλευτεί. Όχι, δεν θα χρειαστεί αυτό. Απλώς θα πιεστούμε εμείς για να κάνουμε κάποιες ενέργειες επέκτασης. Μάλιστα. Καταλάβατε. Αλλά δεν θα χρειαστεί κανένας να φύγει. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.